Κιλκής Web TV. Με τη σειρά μας θα αρχίσουμε την παρουσίασή μας με ένα παραδοσιακό τραγούδι που αναφέρεται στην Αγάλη Πυρκαγιά που κατέκαψε το 1913 το θερινό οικισμό Τσάβαση, περιοχή όπου διατηρούσαν σπίτια αλλά και τις τάνες αρκετοί κάτοικοι των χωριών της περιοχής. See you next time.
φίλο μου στην ελληνική γλώσσα και κατόπιν το κείμενο μεταφράστηκε στην ποντιακή διάλεκτο. Από κάθε γράμμα της αλφαβήτου μια πρόταση και ένα συνέστημα για την προσφυγιά, τον πόνο, τη θλίψη, τον ξεριζωμό. Αγνά πράγματα ήρουνταν κι εγώ αγνήμαι. Βαρικαρδίζω, βαρκίζω, βάσε μας, αλλά πήγα στα κούιμε. Βαρκίζω και παίρνω αγριβό να δά. Δυσώνε τα μάτια, αγαπένε τα ώρα. Αγρικό τα λαματικά σου. Σοήν και έφαγα, θα σα δίνω. Ήλεμ βασίλεψον, επέναν ημσός. Ιστορία θα γράφει σε αξά. Καλαμινάς κι εγώ του καθόλου και λέω. Να λύε και επέμβλε, θα ρω κι θάλασσε. Μάλλον εμένα η καρδία μου, μανίτσα μου, πού θα πάω. Ξένωσα ξένα αναχώς, ξημέρωνα κι θα έχω. Ομνίο, κοιτάνε πάνω σε, ομνίο, θα γυρίζω. Πατρίδα μου παρέκλαμε, με δώσ' με παρηγορία. Ελάνια φεντία.
Που ακολούθησε, στάθηκαν η αφορμή τη ενασχόλησή μα με το συγκεκριμένο θέμα. Τους ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Όπως και όταν είμαστε στην πρώτη και δευτέρα δημοτικού, αλλά και πέρσι στην πέμπτη τάξη, έτσι και φέτος αποφασίσαμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια να γνωστοποιήσουμε και σε άλλους μαθητές και συμπολίτες μας όσα είδαμε, μάθαμε και αισθανθήκαμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και να τους ευαισθητοποιήσουμε για αυτό το τραγικό και αδιαμφισβήτητο γεγονός. Με την παρουσίαση που θα κάνουμε τώρα, θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε όσα γνωρίζουμε για τους μεγάλους διδασκάλους του Πόντου, για τα σχολεία της περιοχής αυτής, αλλά και για τη στενή του σχέση με τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ για να ποτίσουμε πόρο τιμής στους προγόνους μας και να δείξουμε πως ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Και μαζί με εσάς να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας πως η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και φέρει κι άλλο. Ακολουθεί η απαγγελία του ποίηματος «Πόντι ποτέ δεν σε ξεχνώ» που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Σίγμα Ταφένα Τάξης. Απαγγέλου Νί, Καλπουρτζή Άννα, Πασχάλη Ελένη, Στενιμερόπουλος Αριστογέννης, Δεμήρη Άγγελος, Δημητριάδης Παντελής. Πότε, ποτέ δεν σε ξεχνώ. Πότε, ποτέ δεν σε ξεχνώ. Σε σκέφτομαι και νοσταλγώ. Τις ομορφιές σου αναζητώ. Κλαίω και μυρολογώ. Ήταν χρόνια ελληνικά και όλοι μιλούσαν ελληνικά. Μέχρι που ήρθε ο Κεμάλ, με μίσος, όπλα και πυρά. Τις εκκλησίες έκαψε και ανθρώπους πολλούς έσπαξε. Σπίτια, σχολεία και χωριά, τα έβαλε όλα φωτιά. Ο στόχος ήταν ένας, να μην μείνει κανένας. Έλληνας και χριστιανός, όρθιος και ζωντανός. Στο δρόμο όλοι μπήκανε, γέροι, παιδιά, μανάδες. Οι Τούρκοι τους βασάνισαν, τους φώναζαν ραγιάδες. Ο θάνατος πλησίαζε, έπαιρνε το κορμί τους. Με η ψυχή τους έμενε αλόβητη δική του.
Στην εξορία φύγανε, αφήσαν την πατρίδα. Θρησκεία δεν λησμόνησαν, την είχαν επιξίδα. Σ' ένα δεμάτι μάζεψαν όνειρα, δάκρυα, ευχές. Το βιός τους εγκατέλειψαν, κάνοντας προσευχές. Η Παναγία Ισουμελά, πάνω απ' τόρος του Μελά, το Θεό παρακαλούσε και για όλους μεριμνούσε. Την ιστορία γράψαμε με πόνο και με αίμα, πότι προγόνοι μας δίχως να πούμε ψέμα. Η ενοχτονία ήταν τα θύματα χιλιάδες, το γένος μας σκοτώσαν οι Τούρκοι φωνιάδες. Οι ρίζες μας δεν χάνονται, υπάρχουν για αιώνες. Στην Τρομανία συναντήθηκε του ελληνισμού κολόνες. Έλληνες και τραντέλληνες, υπόσχεση αφήνω πως για το πόδο το αφηνά μνημόσυνα θα δίνω. Και όλοι εδώ που είμαστε, ποτέ μην λησμονούμε. Όλους να τους θυμόμαστε, να τους δοξολογούμε. Στη συνέχεια, απαγγέλουν οι μαθήτριες Πουλιτσανίδου Μαρία και Οικονόμου Μαριάννα το ποίημα «Ο θρήνος της τραπεζούντας» στην Ποντιακή διάλεκτο. Ο θρήνος της τραπεζούντας. Έναν πουλί, καλόν πουλί, ευγένα από την πόλη. Ουδέ σε μπελακώνεψεν, ουδέ σε περιβόλα. Επήγεν και εκώνεψεν, σε άγια σοφιά στην πόρτα. Έδειξε τέναν το φτερόν, σέμον βουτεμένον, και σ' άλλον το φτερόν αθέν, χαρτίνισον γραμμένον. Ατό κανείς και αναγνώθ, κανείς και ξερντολέγει, μηδέ και ο πατριάρχης μου με όλους τους παπάδες. Και έναν παιδί, καλόν παιδί, πάει και αναγνώθη. Σ' τα αναγνώθη, σ' τα κλαίει, σ' τα κρούει την καρδία. Αλλοί εμάς, και βάει εμάς, πάθεν η Ρωμανία. Αλλοί εμάς και βάει εμάς, η Τούρκ την πόλη επέρα, επέρα το βασιλοσκάμ και λάεν αφεντία. Μυρολογούν τα εκκλησάς, κλαίνε τα μοναστήρια και ο Άι Γιάννης ο Χρυσόστομος κλαίει, δερνοκοπάτε. Μην κλαις Γιάννη μου και μην δερνοκοπισκάσε. Η Ρωμανία πέρασε, η Ρωμανία πάρθε. Η Ρωμανία κι αν πέρασε, ανθεί και θέλει κι άλλο. Ακολουθεί απαγγελία του ποίηματος «Η καμπάνα του Πόντου» στην Ποντιακή διάλεκτο. Απαγγέλουν οι μαθητές και μαθήτριες Τσουτσουλίγκα Αναστασία, Νάκος Χαράλαμπος Ιωάννης, Ζούρκα Ραφαήλ και Μάτζαρ Γεωργία Κυριακή. Η καμπάνα του Πόντου. Έναν πουλίν, μαύρον πουλίν, μαύρον, άμμο τη νύχτα. Ολονυχτής τριγύριζε, ολόγερα, σον κάστρε. Σον κάστρε, σα καστρότυχα, τη μαυροτραπεζούντας, που έσχει τα ρίζα στο γυαλό και την κορφίνα τσάστρε, που είσαι 10 καστρόπορτας και ούλα χαλκοδεμένα, και απέξασε καστρόπορτας ορμία και ποτάμια. Το έδαιναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια. Έναν πουλί, μαύρον πουλί, μαύρον άμμο τη νύχτα, ολονυχτής τριγύριζε με τα φτερά ανοιγμένα και επεστάθεν την αυγή και κάτσεν σε έναν άκρα, μονάκρι που παρασταρεί, δίχως επανωθύρι. Από μηνάρτη παλατή, κυντέας διωγωμόθε. Αν πάβρον εκλείστεν κά, ο τάβρον ο γονάτσε, ο κασκαμπάς χαμήλωσε, το μετζίτε κουράει και τα καμένα τέλημα στέκνε και αφουκρούντα και θλίφκουντα και κλέβνε ούλε ντάμα. Θεέ, δείξον τη δύναμη, Χριστέ, πίσω το θάμας, πίσω με πέτρινον κρεμών, άμον τα λογοστάρα, πίσω με πράσινο λιβάδι, άμον τα λιβαδία,
πίσω μας άλλα στον Ρασίν, άμα τον αεμπλά Παύλο, να μην μπορώ και περπατώ, στον τόπο μου να απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφια. Φύκα τα πόρτα σαν ανοιχτά, πόρτας και παραθύρι. Θεμπέν αέρας και άνεμο και θα βζει την καντήλη. Θεέ μου, δείξον τη δύναμη. Χριστέ, πίσω το θάμα. Πίσω με ποταμό πετραβαρή την καταράκτη. Πίσω με σπέλια σκατοθύρ, συγγύη καταχωμένα. Πίσω αν θέλεις μικρό λιθάρ, αν θέλεις πίσω με χώμα. Θεέ μου, πίσω με ίντα αν θέλεις, μόνο στον τόπο μου άφησμε. Άφησμε αδάνα θαύκουμε, στον τόπο δε γενέθα. Στο μνήμα μου έθαψα τη μάνα και τον κύριο. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα ποδιακό τραγούδι από τους μουσικούς μας. Στο PowerPoint για την εκπαίδευση και τα σχολεία στον πόντο.
παρουσιάζουν η Τυριακίδου Αγάπη, ο Μαυρουσίδης Τέλος, η Μαρινίδου Νικολέτα, ο Σανημερόπουλος Αριστογέννης, η Πουλιτζανίδου Μαρία, ο Κραβαρίκης Κωνσταντίνος, η Καρπουρτζή Άννα, ο Δημητριάδης Παντελής, ο Αρναουτίδης Γιώργος, η Τσουτζουρίδη Αναστασία, η Πασχάλ Ελένη και ο Νάκος Χαράλαμος. Χειριστές ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ο Τυριακίδης Κωνσταντίνος και η Μπραχημετάη Κλαούντια. Στην οποία κατοίκησαν οι Έλληνες πριν το 1000 π.Χ. Και Πόντι ονομάζονται οι Έλληνες, που η καταγωγή τους είναι από την περιοχή του Πόντι, δηλαδή τα νότια παράλια της Μαύρης Θάλασσας. Στην περιοχή αυτή ιδρύθηκε και το βασίλειο του Πόντι, με σπουδαιότερο βασιλιά, τον Μυθριδάτη των Ευπάτων. Αυτός καθιέρωσε την ελληνική ως επίσημη γλώσσα της Μικράς Ασίας. Εύξημες Πόντος. Αργυρούπολη, Πάφου, Σάντα, Κωτίωρα Ιορδού, Κερασούντα, Τραπεζούντα, Σούρμενα και Αθήνα. Η ελληνική εκπαίδευση στον Πόντο. Κατά την αρχαιότητα υπήρχε σκληρός δεσμός ανάμεσα στην εκπαίδευση στον Πόντο και τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Την περίοδο του Βυζαντίου, η δυναστεία των Κομπρινών συνέβαλε τα μέγιστα στην αναβάθμιση της παιδείας. Η ύπαρξη της ελληνικής παιδείας στον Πόντο έχει ως απαρχή το έτος 1204 και ως τέρμα το έτος 1922, οπότε αποχώρησε από την περιοχή ο ελληνικός πληθυσμός. Γνωστοί Πόντι διδάσκαλοι είναι ο Διογέννης ο Συνοπεύς, ο Ηρακλήδης ο Ποντικός και ο Στράβο. Γνωστοί λόγοι της Βυζαντινής εποχής ήταν ο Βασίλειος ο Μέγας από την Ακεσάρια του Πόντου, η Αγία Βαρβάρα από την Ερζιφούντα του Πόντου, ο Άγιος Ευγένιος που ήταν μεγαλομάρτυρας και πολιούχος της Τραπεζούντας, ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθανίτης, ο Γρηγόριος ο Νήσης που ήταν Άγιος και αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου, η Αγία Ευθυμία από την Αμισό του Πόντου, ο Άγιος Θεόφιλος από την Αμάσια και ο Βυσαρίων από την Τραπεζούντα που αργότερα έγινε καρδινάλιος στη Ρώμη. Η κρίση στην παιδεία μετά την παράδοση της Τραπεζούντας. Το 1461 η πρωτεύουσα του Πόντου, η Τραπεζούντα, πέρασε στα χέρια των Τούρκων. Ο Πόντος απογυμνώθηκε από τους λόγιους και μορφωμένους ανθρώπους, επειδή αυτοί υποχρεώθηκαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Μάμαθ τον Δεύτερο. Η εκπαίδευση περιορίστηκε στα μοναστήρια και στην κατοίκον διδασκαλία. Οι ιερωμένοι ανέλαβαν το έργο της μόρφωσης των παιδιών. Διδάσκοντα. Αλφαβητάριο, δηλαδή γραφή και ανάγνωση. Οκτάεφο, που ήταν κανόνες και ίμιση 8 οίκους. Το Ευαγγέλιο και τους Αποστόλους. Γραμματική αριθμητική και κείμενα αρχαίων Ελλήνων, κυρίως Όμηρος. Η ανάπτυξη της ελληνικής παιδείας στον Πόντο μετά το 1856. Η αρματώδης ανάπτυξη της παιδείας στον Πόντο έγινε μετά το 1856, όταν εκδόθηκε το διάταγμα Χάτε Χουμαγιούν περί ανοίξης θρησκείας. Οι ελευθερίες που δόθηκαν στους υπόδουλους συνέβαλαν στην οικοδόμηση σχολείων, εκκλησιών,
και κοινοτικών κτηρίων. Σχολεία. Στα αστικά κέντρα λειτουργούσαν πιαγωγεία, δημοτικά, ημιγυμνάσια, γυμνάσια, αστικές σχολές και παρθεναγωγεία. Το 1890 υπήρχαν 500 σχολεία στον Πόντο με πάνω από 20.000 μαθητές και περισσότερους από 500 δασκάλους. Το 1914 λειτουργούσαν 1047 δημοτικά και σχολιαρχεία, 7 ημιγυμνάσια, 3 γυμνάσια και συνολικά 1247 εκπαιδευτικοί και 75.953 μαθητές και μαθήτριες. Σχολές και φροντιστήρια. Το φροντιστήριο της Τραπεζούντας Συμφάρος της Ανατολής ιδρύθηκε το 1682. Λειτουργήσε επί 250 έτη. Το 1902 ολοκληρώθηκε η ανάργηση του νέου κτηρίου του φροντιστηρίου. Το κτίριο ήταν τετραόροφο δίπλα στη θάλασσα και είχε 42 αίθουσες. Περιλάμβανε προκαταρκτική τάξη, δημοτικό σχολείο, σχολαρχείο, γυμνάσιο, τμήμα εμπορικής σχολής και διδασκαλία με 220 μαθητές. Τραπεζούντα. Εκτός από το φροντιστήριο υπήρχαν 4 αλληλοδιδακτικά σχολεία με 700 μαθητές, 2 παρθεναγωγεία με 250 μαθητές, ιδιωτικά σχολεία με 150 μαθητές. Φροντιστήριο Αργυρούπολης. Ιδρύθηκε το 1723, 40 χρόνια, αφού ιδρύθηκε το φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Δίδασκαν 12 εκπαιδευτικοί και φοιτούσαν περίπου 300 μαθητές ανά έτος. Το φροντιστήριο της Κερασούντας διέθετε 24 αίθουσες σε 4 ορόφους. Σε αυτό στεγαζόταν το δημοτικό σχολείο με 6 τάξεις και το σχολαρχείο με 3 τάξεις. Το Τσινέκιο Γυμνάσιο Αμισού. Το Τσινέκιο Γυμνάσιο ήταν από το 1910 τέλειο ελληνικό γυμνάσιο αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ίδιο κτίριο στεγαζόταν και το Παρθεναγωγείο. Το σχολείο της Πάφρας. Στην Πάφρα λειτουργούσαν πριν το 1914 νηπιαγωγεία με 400 νήπια. Οκτατάξια αστική σχολή με 160 μαθητές. Πεντατάξιο παρθεναγωγείο με 80 μαθήτριες. Και τριτάξιο αεροναγωγείο με 40 μαθητές. Η ψωμιάδια σχολή. Στη συνοικία της η Παπαντής βρισκόταν η αστική ψωμιάδια σχολή Κωτίωρων ή αλλιώς Ορτού, η οποία χτίστηκε τα έτη 1870 με 73 με δαπάνες 993.000 χρυσές λίρες του ευεργητή Κώστα Ψωμιάδη και λειτουργούσε ως ημιγυμνάσιο. Τα μαθήματα που διδάσκονταν οι Έλληνες στο σχολείο του Πόντου ήταν γαλλικά, λατινικά, γερμανικά, φιλοσοφία, ιστορία, μαθηματικά, φυσική, αστρονομία, γεωγραφία και γυμναστική. Η εκπαίδευση θεωρήθηκε από τους Πόντιους κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Το υψηλό μορφωτικό και πνευματικό επίπεδο ολόκληρου του Πόντου στηριζόταν στην ελληνική γλώσσα, την ορθόδοξη παράδοση και την ενασχόληση με τις επιστήμες. Εμείς οι μαθητές και οι μαθήτριες νιώθουμε απέραντη γνωμοσύνη και σεβασμό για τους Πόντιους προγόντους μας που μεταλαμπάδισαν σε όλους εμάς τις γνώσεις, τις παραδόσεις και την υπέροχη γλώσσα τους.
Η σημερινή μέρα ας γίνει μέρα μνήμης για τις χιλιάδες ψυχές που χάθηκαν από τον Τούρκο τα βασανιστήρια, αλλά και φόρος τιμής για τους δασκάλους και τους μαθητές του ποντιακού ελληνισμού. Στα νερό να μου το δακρύ, βέβαια μαρμαρόχτη στα νερό.
θέλουμε να αποχωρήσετε, ούτως ώστε να γίνει και η Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορευτάς, αλλά ιδιαίτερα αυτούς τους μικρούς χορευτάς, οι οποίοι με το χορό τους, παραδείγματος χάρη, ζωγράφιζαν κάτω στο πάτωμα την ψυχή τους. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν χανόμαστε, έχουμε ιστορία, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και θα δικαιωθούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε όλους εσάς, ευχαριστούμε και μην αποχωρείτε και όλους εσάς και το χοριδάσκαλό μας που αφιλοκερδός δίνει και αυτό στον αγώνα του. Και τώρα θα θέλαμε να τιμήσουμε τις δασκάλες μας που πάντα είναι ανοιχτές οι πόρτες και βέβαια αυτό εξαρτάται και από το διευθυντή του σχολείου και από το διευθυντή της πρωτοβάθμιας, ούτως ώστε μας επιτρέπεται να μπαίνουμε στα σχολεία και να μαθαίνουμε στα παιδιά την ιστορία που δεν αναφέρεται. Θα παρακαλούσα τις δασκάλες μας να έρθουν στο βήμα και θα παρακαλούσα τον Νικοδεσπότη πρώτα απ' όλα. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Τσαντάκη, θα μπορείτε να θέλω να απονείμετε την πρώτη ανθοδέσμη, στην πρώτη δασκάλα μας, την κυρία Διαμαντίδου Αναστασία. Θα παρακαλούσα να έρθει και ο κύριος διευθυντής της πρωτοβάθμιας, κύριος Παπαδόπουλος, που είστε πάντα κοντά μας και μας θυμάται με την παρουσία σας. Ορίστε. Την κυρία Σοφία Μιχαηλίδου, από το 4ο Δημοτικό. Και τον... Και τέλος τον διευθυντή, τον κύριο Ταλαμπύρη, του 2ου Δημοτικού Σχολείου. Κυρία Αγάπη Πολυμένη, και πάντα να έχετε ανοιχτές τις πόρτες για όλους εμάς που θέλουμε να διδάσκουμε στα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια.